Πάμε γιατί γάμος γίνεται αύριο, κυρίες και κύριοι. Έφτασε αυτή η μέρα, 28 Σεπτεμβρίου, σε ενημερώνω. Παντρεύεται η Θεοδώρα. Έτσι, η μικρότερη κόρη του τέους βασιλιά Κωνσταντίνου Θεοδώρα. Αύριο το απόγευμα, γύρω στις 5.30 στη Μητρόπολη Αθηνών. Πεθαίνω εγώ για αυτό το πράγμα. Ανεβαίνει τα σκαλιά της Μητρόπολης με τον εκλεκτό της καρδιάς της. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκάς είναι κοντά μας, εκδότης θέμα. Και έχει όλες τις λεπτομέρειες, όλες τις πληροφορίες και θα τις μεταφέρει. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Παρά μας. Εμείς σας δώσαμε πρόσκληση από τους νεόνυμφους, από τους μελόνυμφους μάλλον. Λάβατε πρόσκληση, θα είστε εκεί. Όχι, δεν λάβαμε πρόσκληση, αλλά φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί φίλοι τους από την Ελλάδα και από το εξωτερικό την έχουν λάβει. Ή θα αρχίσουν να καταφθάνουν σε λίγες ώρες, γιατί υπάρχει και το pre-wedding party, δεξίωση στο Βυζαντίνο και Χριστιανικό Μουσείο, στο προάβλιο χώρο. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν ξεκινήσει όλα τα δοκιμαστικά σε όλους τους χώρους που θα γίνουν όλα αυτά τα event. Δοκιμή στη μουσική, δοκιμή στη χωροταξία, δοκιμή στη τοποθέτηση των λουλουδιών. Είναι πολύ καλεσμένοι, είναι πολλά τα άτομα καλεσμένα σε αυτό το γάμο. Φαντάζομαι. Έχουν ανακοινώσει, έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι γύρω στα 250 άτομα σήμερα στο pre-wedding. Υποθέτουμε ότι δεν θα είναι όλες οι αφίξεις οι σημαντικές μόνο σήμερα, γιατί θα προέρχονται και από τον ελληνικό εφοπλιστικό, επιχειρηματικό χώρο, καλλιτεχνικό. Συνειφίλητος, οι οποίοι θα είναι από το εξωτερικό. Θα δούμε τη Θεοδώρα, έχει γίνει πολλή συζήτηση για το τι θα φορέσει. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαν τα μεγάλα περιοδικά για ιστορικό πέπλο, ιστορική τιάρα. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα ανέρτησα ένα άρθρο το οποίο φιλοξενήθηκε στο Evolta Magazine. Αναφέρθηκα στη τιάρα. Αυτή η τιάρα προέρχεται από την γιαγιά της Άννα Μαρίας, την βασίλισσα πριγκίψα διαδόχου, συγγνώμη, Μαργαρίτα του Κονό της Σουηδίας, η οποία πέρασε στην Ήγκρη τη μητέρα της Άννα Μαρίας. Τη φόρεσαν οι τρεις κόρες της Άννα Μαρίας, η Μαργαρίτα, η Βενεδίκτη και η Άννα Μαρία, η κόρη της Άννα Μαρίας, η Αληξία, οι δύο κόρες της Βενεδίκτης και επίσης κατ' εξαίρεση μετά από απόφαση της ίδιας της Μαργαρίτας, το φόρεσε και η νύφη της. Συνήθως αυτή η τιάρα φοριέται από τις γυναίκες από γόνους της Ίγκριτ. Και δεν φορέθηκε ποτέ από την ίδια την Ίγκριτ στο γάμο της και από τη μητέρα της, Μαργαρίτα του Κονό. Το πέπλο αντίθετα φορέθηκε και από τη Μαργαρίτα και από την Ίγκριτ και από τις υπόλοιπες που σας προανέφερα. Μάλιστα. Τώρα το νηφικό λένε με υπογραφή Σίλιας Κρυθαριώτη. Έτσι, αυτό θα είναι. Έχει ανακοινωθεί. Δεν το γνώριζα εγώ καθόλου. Εγώ απλά μίλησα για το ιστορικό μέρος των κομματιών, των οποίων είναι μια κληρονομιά και μια παράδοση. Βοηθήστε μας λιγάκι τώρα σε αυτό. Το ξέρουμε πάρα πολύ ότι η τιάρα, το στέμα και το σκύπτρο των βασιλιάδων και των βασιλισσών είναι τα σύμβολα της εξουσίας. Εδώ τώρα μάλλον περνάμε σε πιο light ερμηνείες, ας πούμε, έτσι, γιατί βασιλική εξουσία στην Ελλάδα δεν υπάρχει, ούτε είναι πριγκίπισσα, ούτε πρόκειται Πριγκίπισσα είναι κόρη βασίλισσας, εγγονή βασίλισσας, δισέγγονη βασίλισσας και βασιλέα. Την τιάρα θα τη δούμε 60 χρόνια μετά τη φόρα η Άννα Μαρία. Βλέπουμε εδώ τα στιγμιότυπα από το γάμο που έγινε πάλι στο ίδιο σημείο. Εννοώ ότι οι τίτλοι έχουν αναφερθεί, είναι τέως βασιλική οικογένεια της Ελλάδας. Σωστό. Και έτσι την ονομάζουμε. Πρώην ελληνική βασιλική οικογένεια. Τα προθέματα όμως, σύμφωνα με τη συνθήκη της Βιέννης του 1816, οι τίτλοι παραμένουν, τα αξιώματα φερούνται. Άρα το της Ελλάδος πρέπει να πάρουμε το πρώην μπροστά. Αλλά ένας πρίγκιπας όταν γεννιέται πρίγκιπας παραμένει πρίγκιπας. Γι' αυτό και είδαμε και στις τρεις αυτοκρατορίες έχω ξαναπροαναφέρει. Του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου μπορεί ο Κάιζερ, ο Γουιλιέλμος να είναι πρώην αυτοκράτορας της Γερμανίας, αλλά παρέμεινε Κάιζερ έως το τέλος της ζωής του. Μάλιστα, και πολύ γαλαζοέματι αύριο, έτσι παρέλαση από βασιλικές οικογένειες. Δεν έχουμε κάποια επιβεβαίωση ακόμη επίσημη, κυρία Λιβαθινού, απλά υποθέτουμε ότι η Φερρυππίνη, η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας θα παρευρίσκεται, η αδερφή της, αν είναι καλά, η πριγκίπισσα Ειρήνη, επίσης τα ξαδέρφια τους από το Ανόβερο. Και από εκεί και πέρα, επειδή και η Θεοδώρα
Είναι βαπτιστήρα της Βασίλισσας Ελισάβετ, της Μαργαρίτας της Δανίας και του βασιλιά Μιχαήλ, πρώην βασιλιά της Ρουμανίας. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι εκπρόσωποι από αυτές τις οικογένειες. Μένει να το δούμε. Ένα ατύχημα. Να σας... Ναι. Ναι, τι, ναι, να είχε ένα ατύχημα να δούμε ποιοι θα έρθουν και από τη Δανία. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.